Το σημαντικό πρόβλημα του νεαρού πρωταθλητή της ενόργανης Σταύρου Γκίνη ήρθε να αναδείξει το Open. Ο 20χρονος αθλητής προσπαθεί να συνδυάσει πρωταθλητισμό και σπουδές. Όμως το ελληνικό κράτος στέκεται απέναντι στα όνειρα ενός νεαρού παιδιού. Ασχολούμαι με την ενόργανη από 5 χρονών. Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια είμαι στην Εθνική. Και δυστυχώς έχω φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να επιλέξω ή τη σχολή μου ή τον αθλητισμό. Τι έχει συμβεί και το λες αυτό? Έχω περάσει στην ιατρική πατρών. Βάσει νόμου δεν δικαιούμαι τη μεταγραφή. Δηλαδή, έχει περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει αν έχεις κάνει χρήση μορίων, έστω και 1% να είναι αυτό, αν έχεις κάνει χρήση των μορίων, δεν δικαιούσαι τη μεταγραφή. Είμαι αθλητής εθνικής ομάδας, έχω αυτές τις διακρίσεις, έχω κατέβει σε αυτούς τους αγώνες. 2 φορές έχω κάνει, 2 φορές έχει απορριφθεί. Είναι σαν να σου λένε ότι ή θα ακολουθήσεις τον αθλητισμό ή θα ακολουθήσεις τη σχολή. Το πρόβλημα αναγνώρισε και ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του Σταύρου Γκίνη. Ο Σταύρος Γκίνης είναι ένας αθλητής που τον ξέρω από μωρό παιδί. Ελπίζουμε να τον κρατήσουμε εδώ, γιατί στην Πάτρα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ούτε οι προπονητές για να τον υποστηρίξουν να συνεχίσει το έργο του. Έχεις προσπαθήσει να μιλήσεις συγκεκριμένα με κάποιον αρμόδιο? Έχω προσπαθήσει να πάει το θέμα μου στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Μαυρωτά που έχω στείλει και επιστολή. Ακόμα περιμένουμε. Από τη στιγμή που δεν βοηθάνε στο να γίνει μεταγραφή και να συνδυάσω και τα δύο, νομίζω είναι καλύτερα να ασχοληθώ με τη σχολή. Σίγουρα έχω όνειρα από μικρός, αλλά δεν γίνεται.